οποιονδήποτε πολίτη της πόλης κατά της επένδυσης να πει ότι δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις που προβλέπει ο αρχαιολογικός νόμος και ενδεχομένως να έχει πρόβλημα η επένδυση. Αυτή η γνωμοδότηση έρχεται στον Υπουργό Πολιτισμού. Πώς ακριβώς είναι η διαδικασία? Η διαδικασία είναι ως εξής. Μετά την γνωμοδότηση του Συμβουλίου, ανεβαίνει ένα σχέδιο απόφαση στον Υπουργό, ο οποίος υπογράφει. Βεβαίως, επειδή μιλάμε για ένα Συμβούλιο τέτοιου κύρους, σπανίως ο Υπουργός Πολιτισμού θα διαφωνήσει με την γνωμοδότηση. Να επιστρέψει την γνωμοδότηση. Ακριβώς. Έτσι, ναι, εκτός αν υπάρξει κάποια ισχυρή μειοψηφία, τώρα, που εδώ είναι ομόφωνες. Είναι ομόφωνες γνωμοδοτήσεις. Τώρα, άρα λοιπόν έχουμε ουσιαστικά φοιτηρία, ήταν η έγκριση του Master Plan του ΟΛ, η οποία έφερε την υποχρέωση να εξετάσουμε την περιοχή που έπρεπε να οριοθετηθεί. Ποια περιοχή οριοθετήθηκε? Η περιοχή εντός των τυχών της αρχαίας πόλης του Πειραιά, που είναι γεμάτη από αρχαία. Δεν υπάρχει έργο που να γίνεται στον Πειραιά και να μην προκύπτουν αρχαιότητες οι οποίες πρέπει να διαχειριστεί κανείς. Η καθημερινότητα της ζωής της πόλης και η επένδυση δεν πρόκειται να αλλάξουν από αυτό που έχει συμβεί. Γιατί ακούω και διάφορα, ότι θα επηρεαστούν και οι οικοδομές στον Πειραιά, ότι πρέπει να πηγαίνουν στην αρχαιολογική υπηρεσία, ότι θα δημιουργηθούν διάφορα θέματα πέρα από την επένδυση της Κόσκο σε σχέση με όλη αυτή την νομοδότηση. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε και στο παρελθόν στον Πειραιά δεν παρακολουθούνταν 6 καφές. Θα συνεχίσουν να παρακολουθούν. Αλλά στην Ελλάδα γίνεται αυτό, έτσι. Ακριβώς. Να πούμε ότι στην Αθήνα, στην Πάτρα, στα Χανιά έχουμε κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους μέσα σε αστικά κέντρα. Έχει σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα. Η φωτογραφία που δείχνει είναι το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα είναι αρχαιολογικός χώρος κηρυγμένος. Εγώ δεν βλέπω. Βλέπω μια πολύ γεμάτη ζωή και με δραστηριότητα. Για πείτε μας τώρα για τις ιδεολειψίες. Σε σχέση με αυτό, έχετε ιδεολειψίες? Έχετε διορίσει τα μέλη του ΚΑΣ, λέει η Νέα Δημοκρατία, και βάσει αυτών των ιδεολειψιών, αφού έχετε διορίσει τους δικούς σας, δεν είσαστε φιλικοί στην ανάπτυξη και μέσω διαφόρων τρόπων δημιουργείτε προς κόμματα. Το συγκεκριμένο κομμάτι της ανακοίνωσης Νέας Δημοκρατίας επιοικώς είναι μη επιτυχημένο. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω πιο βαρύς χαρακτηρισμούς. Τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι κύρους, είναι έγκριτοι οι άνθρωποι στις επιστήμες τους. Είναι πολλά χρόνια στο Συμβούλιο πολλοί από αυτούς. Είναι δηλαδή και από προηγούμενες κυβερνήσεις. Για κάποιους από αυτούς ο Πρωθυπουργός, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, έχει αναφερθεί με θετικό τρόπο και καλά κάνει, αναγνωρίζοντας το έργο τους. Εκτιμώ ότι είναι το συγκεκριμένο κομμάτι της ανακοίνωσης δεν τιμά την Αξιωματική Αντιπολίτευση και οφείλει να ανακαλέσει. Γιατί μιλάμε για ανθρώπους, επιστήμονες, κύρους, για ένα συμβούλιο που έχει αποδείξει διαχρονικά ότι προστατεύει και αναδεικνύει και βρίσκει τις σωστές ισορροπίες. Έχετε επικοινωνήσει με τον ΟΛΠ? Έχετε κάποια ανταπόκριση σε σχέση με αυτή την γνωμοδότηση? Με άμεσο τρόπο όχι. Οι υπηρεσίες μας όμως έχουν συζητήσει τα ζητήματα αυτά με τον ΟΛΠ πριν εξεταστεί το θέμα στο Συμβούλιο και ο ΟΛΠ, όπως συμβαίνει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, ήταν παρόν σε όλο το κομμάτι της συζήτησης. Άρα ήταν μια διαφανής διαδικασία με τα θέματα να έχουν εξεταστεί από πριν. Γνωρίζουμε περιοχές που ενδεχομένως να έχουν δημιουργήσει κάποιες ανησυχίες. Εξηγούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για την επένδυση. Η επένδυση εγκρίθηκε με αυτή τη γνωμοδότηση. Το θέμα είναι αν οι όροι έγκρισης θα δίνουν και τη δυνατότητα να γίνει η επένδυση, έτσι. Γιατί είναι, εγκρίθηκε, αλλά με κάποιες διαφοροποιήσεις. Τι είναι αυτό που εγκρίθηκε λίγο πιο συγκεκριμένα? Υπάρχουν μέσα στο Master Plan μια σειρά από επενδύσεις που ονομάζονται υποχρεωτικές. Αυτές όλες εγκρίνονται με τους συνήθεις όρους που τίθενται για τα μεγάλα έργα. Και υπάρχουν ήδη σε αποφάσεις του 2013 και παλαιότερων ετών δηλαδή, για την παρακολούθηση των εργασιών για την κατεξοχή λιμενική λειτουργία του λιμανιού. Άλλες επεπαιδήσεις, οι λεγόμενες προαιρετικές μέσα στο Master Plan, εγκρίθηκαν κι αυτές, βάζοντας κάποιους περιορισμούς σε χρήσεις και σε μεγέθη. Κάτι όμως που ήδη έχει συμβεί και στην Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων, όπου συζητήθηκε για πρώτη φορά το ζήτημα. Και αναφέρομαι βέβαια εδώ στο εμπορικό κέντρο, στο σταθμό τον επιβατικό της κρουαζιέρας, που υπάρχουν ευρύτερα αντιδράσεις και από όσο γνωρίζω και αντιρρήσεις στην πόλη της Πειραιάς να γίνει. Άρα ουσιαστικά δεν ανατρέπεται το πλαίσιο. Μάλιστα. Για το ξενοδοχείο, για το μουσείο. Για το ξενοδοχείο. Το ξενοδοχείο λοιπόν στο Πόρτο Λεόν, σύμφωνα με ενημέρωση που έχω, εγκρίνεται. Τίθεται ένας όρος να υπάρξει ένας περιορισμός στο μέγεθος και στο πώς θα διαμορφωθεί. Γιατί και έχουμε ορατά τμήματα του αρχαίου τείχους του λιμανιού. Άρα δεν είναι καμιά ιδιοληψία εκεί. Τα αρχαία είναι εκεί και πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτά. Όσον αφορά τώρα με την πολιτιστική ακτή. Το πρόγραμμα της πολιτικής ακτής που υπέβαλε στο Master Plan ΟΛΠ δεν περιλαμβάνει ένα σημαντικό κομμάτι που είναι το Μουσείο Ελληνικών Αρχαιοτήτων. Τι λέει το Συμβούλιο? Ότι πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει αυτό. Και αυτό είναι κέρδος και για το λιμάνι και για την πόλη. Εκεί βέβαια απαντά ΟΛΠ από ό,τι τουλάχιστον βγήκε το ρεπορτάζ, ότι θα πρέπει να ξαναδούμε την αρχική σύμβαση παραχώρησης, γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Και αν είναι να γίνει αυτό, να μειωθεί και το. Εγώ δεν νομίζω ότι η γνωμοδότηση του ΚΑΣ λέει να πληρώσει ο επενδυτής κατά ανάγκη. Λέει να γίνει το μουσείο. Να γίνει ένας τρόπος να γίνει το μουσείο. Ποιος διαφωνεί με αυτό? Μάλιστα. Κύριε Σταντή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά σε σχέση με την γνωμοδότηση